και σε μεγαλύτερους χώρους. Εμένα με ενδιαφέρει αυτό. Αν η τηλεόραση έτσι κι αλλιώς είναι ένα μέσον που μπαίνει στο σπίτι μας. Δεν τι είναι πιο δύσκολο τώρα να γίνει στάρ όμως αυτό, βρε Μαριάννα. Δεν με ενδιαφέρει να γίνω στάρ. Καλά, θεωρώ τόσο αστείο τον όρο στάρ. Όχι, εννοώ ότι με τον δρόμο που ακολουθείς ως ηθοποιός. Μα συγγνώμη, με τον δρόμο που ακολουθείς ως ηθοποιός, σε ξέρω όλος ο κόσμος. Γίνεσαι στάρ σε αυτό το κομμάτι. Στο κομμάτι το τραγουδιστικό με τις επιλογές σου, είναι πιο δύσκολος ο δρόμος. Δεν πειράζει. Αυτό εννοώ. Τι να κάνω, αφού αυτό μου αρέσει. Αυτό σου αρέσει, δεν σε πειράζει. Ναι, όχι. Γιατί έχετε προβληματιστεί τόσο πολύ. Όχι καθόλου. Όχι, είσαι πολύ κατασταλαγμένη στα επαγγελματικά σου. Στα επαγγελματικά μου ήμουν από μικρή κατασταλαγμένη. Από στα προσωπικά σου χρονών. Στα προσωπικά της έχει ένα θέμα μετά από πολλά. Από δύο χρονών έλεγα ότι θα γίνω αυτό. Τέλος. Τίποτα άλλο. Δεν άλλαξα ποτέ μου γνώμη. Δεν ξέρω γιατί. Δεν με πίστευε κανείς γιατί ήμουν ντροπαλό παιδί πολύ. Από δύο χρονών, παιδιά. Εντάξει, ακούγεται λίγο αστείο, αλλά όλα τα παιδάκια μικρά λένε ότι θα γίνουν. Ντροπαλή μικρή. Πάρα πολύ. Ναι. Πριν τη δραματική σχολή, δηλαδή, δεν πίστευε κανένας από την οικογένειά μου, από το περιβάλλον μου, ότι το παιδί αυτό μπορεί να ασχοληθεί με αυτό το πράγμα. Αλλά εγώ ένιωθα ότι αυτό είναι. Αυτή τη ιστορία την κράτησες και την έχεις και τώρα ή είσαι πιο άδικη? Την έχω πάρα πολλές φορές. Δηλαδή, τι πράγματα έτυχε τρέπεσαι, αυτή τι την κουβέντα τρέπεσαι, να πούμε. Την έχω προχθές με κάτι φίλους. Υπάρχουν φάσεις που νιώθω ότι έχω αγοραφοβία. Υπάρχουν μέρες που δεν θέλω να βγω από το σπίτι. Ναι. Ναι, και δεν μπορώ να πάω σε μέρη με πολύ κόσμο. Δηλαδή, σε κάτι πάρτι, σε κάτι έτσι, κοσμικά events, ας πούμε, σε clubs. Είναι φάσεις που θέλω να ανοίξει η γη να με καταπιεί. Και τι αισθάνεσαι. Ενώ ρίξε με πάνω στη σκηνή, δεν με νοιάζει όσο κόσμο για να έχει από κάτω. Δεν με νοιάζει. Είναι σαν να είμαι στο δωμάτιό μου. Στη ζωή, την κανονική, δεν μπορώ. Το δεν πολύ ξέρω κόσμο. Τι είναι αυτό. Το έχεις πάντα ή τώρα? Το είχα πάντα. Όχι ως Μαριάννα ηθοποιώ, όχι, ως Μαριάννα Μαριάννα. Ναι. Δηλαδή να γίνεις με τους φίλους δηλαδή, να πας και ναι, σαν παιδί. Ναι. Αυτό που έλεγα ότι ήξερα εγώ ότι αυτό θέλω να ακολουθήσω γιατί ένιωθα καλά, ήταν ας πούμε από μικρή πήγαινα στο οδείο, στο χορό και αυτά. Τότε όταν κάναμε παραστάσεις, εκδηλώσεις, ένιωθα τέλεια. Ένιωθα τέλεια, δηλαδή ήμουν πάνω στη σκηνή και ένιωθα ότι εδώ θέλω να είμαι. Mm-hmm. Ενώ δεν ήμουν ποτέ κοινωνικό παιδί, δηλαδή στο σχολείο δεν μιλούσα με κανέναν. Αλλά ναι, ας πούμε δύο φίλες, ξέρω εγώ. Ήμουν έτσι. Τώρα φίλους έχεις και φίλες? Ναι, έχω. Και έχω από τα σχολικά. Φίλες ή φίλους περισσότερο? Δηλαδή και τα δύο. Είσαι από τις γυναίκες που έχουν φίλους? Έχω και άντρες φίλους, πολύ αγαπημένους. Έχεις? Πολύ. Και ουδέποτε υπήρξε κάτι ερωτικό. Ουδέποτε. Και φίλες φυσικά έχω. Πιστεύεις δηλαδή στη φιλία αυτή που λέμε άντρες γυναίκες χωρίς να υπάρχει ερωτικό κομμάτι? Ναι, πιστεύω. Πώς γίνεται αυτό? Γιατί σε μια ωραία γυναίκα, άμα είναι κάποιος μαζί σου, δεν πιστεύεις ότι παίρνει και δεύτερη σκέψη από το μυαλό του? Και οι φίλοι μου οι άντρες είναι πάρα πολύ ωραίοι, νομίζεις? Εντάξει, άρα λοιπόν αποκλείω ρε παιδί μου το δικό σου, επειδή είσαι σε σχέση. Οι άλλοι όμως. Κοίταξε, μπορεί να υποφώσει κάτι. Βασικά, εγώ πιστεύω ότι σε όλες τις σχέσεις υπάρχει ο έρωτας. Υπάρχει ένα στοιχείο ερωτικό. Δηλαδή, πιστεύω ότι. Θα σου πω. Οι φίλες μου. Νομίζω ότι αν ήμουν άντρας θα μπορούσα να τις ερωτευτώ. Ναι. Ναι. Τώρα ενώ στο τέλος μας το είπες. Είναι άντρα. Ναι, μείνανε. Δύο στήλες άλλες. Είναι. Κοίταξε, το τι εκπέμπει ο καθένας δεν είναι μόνο η εμφάνισή του. Mm-hmm. Είναι προσωπικότητα. Για να ερωτευτείς έναν άνθρωπο, ερωτεύεσαι την προσωπικότητά του, έτσι δεν είναι? Για να πεις ότι έχεις ερωτευτεί βαθιά και ουσιαστικά. Το όλο του, ναι. Ναι. Οπότε, αυτό εννοώ. Δηλαδή. Ναι. Για να επιλέξεις μια φίλη. Για να επιλέξω μια φίλη. Πρέπει να με τραβάει το άτομο αυτό. Όχι σεξουαλικά. Καταλάβαμε. Πρέπει όμως να με τραβάει. Αντίστοιχα και ένας άντρας. Δεν πάει να πει ότι πρέπει να κοιμηθούμε μαζί, ας πούμε. Mm-hmm. Αλλά ότι ο έρωτας υπάρχει παντού, σε όλες τις σχέσεις, υπό αυτή την έννοια, ναι, θεωρώ ότι υπάρχει. Ερωτευμένη είσαι εσύ? Φυσικά. Ωραία. Ο έρωτας φεύγει? Δεν ξέρω ακόμα, θα σου πω σε λίγα χρόνια. Για πες με εσύ. Δεν είστε πολλά. Ούτε εμείς. Εγώ νόμιζα ότι είστε πάρα πολλά χρόνια. Τρία. Α, τρία, εντάξει. Νόμιζα ότι είστε τύπου 10 χρόνια μαζί. Όχι, όχι, όχι. Όχι. Με τρομάζει λίγο αυτό. Ποιο? Το μετά από χρόνια τι θα γίνει. Έχεις υπάρξει σε σχέση πολλών χρόνων? Μέχρι να το 3,5. Έφυγε μετά, έφυγε ο έρωτας. Έφυγε. Στα 3,5 σου έφυγε. Έφυγε. Καλά, ήμουν και μικρή τότε. Δηλαδή με αυτόν ήμουν από τα 20 μέχρι τα 24, 23, 24. Και μετά αισθάνθηκες ότι τι, τελείωσε? Ναι.
Όχι του συγκεκριμένου άνθρωπου, γενικά, γιατί μπορεί να είναι ο τρόπος που εσύ. Εντάξει, όταν είσαι και τόσο μικρός, θες και άλλα πράγματα. Πάντως, εγώ θεωρώ ότι δεν πρέπει να είσαι στον ευκαιριακό σχέσιο. Δηλαδή, πρέπει να μπαίνει σε μια σχέση, δεν πρέπει να είσαι του on-off. Δηλαδή, μπαίνω, κάνω μια-δύο φορές και μετά φεύγω. Πρέπει να είσαι λίγο πιο στη σχέση σου. Αυτή την αίσθηση μου δίνει τουλάχιστον. Ισχύει. Κοίτα, μετά, άμα μας ρώτησες για να σου απαντήσουμε, ο έρωτας, επειδή μου μένει σταθερός, έχει σκαμπανεβάσματα. Αλλά σε μια σχέση, αν εξελιχθεί και παντρευτεί και κάνει και παιδιά, είναι άλλα πράγματα που σε δέρουν πολύ περισσότερο με τον άλλον. Οπότε εξελίσσεται. Δηλαδή είναι αυτό που λέμε ότι εξελίσσεται μια σχέση. Ναι, αλλά αυτό δεν έχει να κάνει με τα χρόνια όμως. Τι είναι. Δεν έχει. Οι αλλαγές αυτές δεν έχουν να κάνουν με το πόσο χρονικό διάστημα είσαι με τον άλλον. Ναι. Μπορεί να εξελιχθεί πολύ αργά η σχέση. Ναι. Και να σου έχει φύγει. Εντάξει, δεν ξέρω τώρα, άμα είναι και ένα ζευγάρι που κάνει τα ίδια πράγματα 20 χρόνια, δεν έχει κάνει παιδιά, δεν έχει παντρευτεί, δεν έχει αυτό. Φαντάζομαι ότι εσύ το σκέφτεσαι αυτό. Δηλαδή, σκέφτεσαι τη σχέση σου να πάει 5 χρόνια ή λες ότι αν προχωρήσω και θα παντρευτώ για να. Αν έχει βάλει ένα, αυτό ότι άμα μια σχέση πάει έτσι χωρίς να παντρευτώ, κάποια στιγμή πρέπει να χωρίσω. Ήδη σε αγχώνει αυτό. Μα δεν νομίζω ότι το να παντρευτώ σημαίνει κάτι. Να κάνει παιδί, ρε παιδί, αυτό λέμε. Ναι, εντάξει. Και κανεί δεν παντρεύεται για να χωρίσει, έτσι δεν είναι. Εννοείται. Θα ήθελα κι εγώ να ζήσω το παραμύθι και να είμαι για πάντα με τον ίδιο άνθρωπο. Να δούμε αν γίνεται. Δεν ξέρω. Παιδί θες να κάνεις κοντά ή... Παιδί θες να κάνεις κοντά. Θέλω. Για να του πλέκεις και τέτοια ωραία... Να πλέκω. Τώρα προς το παρόν πλέκω στις φίλες μου. Όποια έχει μωρό. Όχι, είναι τέλειο. Δηλαδή, πραγματικά έχω ενθουσιαστεί εγώ. Τώρα, επαγγελματικά... Κάνουμε συναυλίες. Κάνουμε τις συναυλίες με τον Κώστα. Έχουμε κλείσει και κάποιες μέσα στις γιορτές στο Ηράκλειο και στα Χανιά. Μπορεί να πάμε και στον Άγιο Νικόλαο. Ωραία. Να είμαστε και εκεί τις γιορτές. Λέτε και κριτικά, δεν λέτε. Λέμε 2-3. Ναι, έτσι τα έχουμε πειράξει και έχουν μεγάλο ενδιαφέρον. Αρέσουν πάρα πολύ. Ποια λέτε. Το Σι μου μάθες πώς αγαπούν. Είναι ένα παλιό τραγούδι και το έχουμε έτσι πειράξει. Έχουμε και τη Λύρα φέτος που μας προκαλεί ακόμα περισσότερο. Ναι. Πέφτει και κανένας χορός. Εσύ χορεύεις. Ναι, εγώ χορεύω κριτικά από 5 χρονών. Αλήθεια. Ξέρεις πάντως άλλη και τέτοια. Δίδασκα κιόλας κριτικούς χορούς εγώ. Μπράβο. Μ' αρέσουν πολύ. Να, ας πούμε, μία παραδοσιακή μου πλευρά. Ναι, το που δεν μας είπες πριν. Ναι. Ότι ξέρεις καλά παραδοσιακούς χορούς και δίδασκες κιόλας. Και από πλευράς τηλεόρασης ή θεάτρου. Είμαι σε, είμαι σε κουβέντες για τηλεόραση. Που ναι, μπορεί. Και για θέατρο. Θα δούμε. Είναι πράγματα που έτσι κι αλλιώς δεν είναι ακόμα ανακοινώσιμα. Αλλά ναι, μπορεί και να έχουμε εκπλήξεις. Είμαι χαλαρή για πρώτη φορά μετά από τόσα χρόνια. Και φαίνεται, γιατί έχεις ομορφύνει, φαίνεται ότι είσαι πιο ξεκούραστη. Πολύ, ναι, και ήρεμη. Δηλαδή, σαν να έχεις πιεστεί πολύ και να σου βγαίνει κάτι άλλο το οποίο δεν ήσουν. Εγώ συγκρίνοντας και τις δύο φορές που μας έχεις έρθει, πραγματικά τώρα, δηλαδή, έχω απέναντί μου έναν άνθρωπο που αισθάνεται καλά. Ξέρεις, νομίζω το οφείλουμε αυτό καμιά φορά στον εαυτό μας. Οι άνθρωποι που δουλεύουμε πάρα πολύ, το οφείλουμε στον εαυτό μας κάποια στιγμή να κατεβάσουμε τους διακόπτες, να πούμε, όπα, δεν πειράζει, ας μου ζητάνε κι αυτό, κι αυτό, κι αυτό, κι αυτό, δεν γίνεται, πόσα κομμάτια θα γίνω, ας πάρω λίγο χρόνο για μένα. Τέλει. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για το δώρο. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ και για την παρουσία σου εδώ σήμερα. Και εγώ σας ευχαριστώ. Εύχομαι όλα να πάνε καλά και σε προσωπικό επίπεδο, γιατί ξέρω ότι έχεις και ένα θεματάκι να πάνε όλα καλά. Ευχαριστώ. Και γενικά όλα να σου πάνε καλά. Καλές γιορτές να έχουμε. Επίσης. Έχω τρελαθεί. Πού πάμε τώρα εμείς? Θα πάμε στο στέλνιο.